Καλή σας μέρα, αγαπητή Κατερίνα. Δεν μπορούσε να συνδεθεί διαφορετικά. Είπα να το συνδέσω με αυτό τον τρόπο. Το πέτυχες. Λοιπόν, γιατί δεν ήσασταν χθες στην συνάντηση που έγινε για να δούμε τα σχέδια, αν θα γίνει τελικά ή όχι ο κυκλικός κόμβος στην Αγία Φυλάξεως? Καταρχήν υπήρξαν προηγούμενες συναντήσεις με τους επικεφαλής όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δηλαδή τα δημόσια έργα, το Δήμο Λεμεσού, το Δημοτικό Μηχανικό του Δήμου Λεμεσού και τη Σχολική Εφορία, από εκ μέρους του Προέδρου, εμένα δηλαδή. Mm-hmm. Συζητήθησαν αρκετές φορές τα θέματα και μετά από διάφορες προτάσεις τις οποίες υπήρξαν από τα δημόσια έργα, παράξενες προτάσεις, δηλαδή η πρώτη πρόταση θα ήταν... Μ' ακούτε, αγαπητή Κατερίνα? Βεβαίως, πεντακάθαρα. Η πρώτη πρόταση θα ήταν να πάρουν μέρος περίπου 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Ναι. Όταν είπαμε ότι αυτό το πρόγραμμα που θα κάνετε θα πάει μέχρι τις Κερκίδες, μας φέραν πρόταση με 2.800 μέτρα. Mm-hmm. Και όταν είπαμε πάλι είναι πολύ, μας φέραν πρόταση με 2.000 μέτρα. Δηλαδή, τα σχέδια που γίνονται είναι σχέδια ανάλογα με το πώς αντιδρά ένας φορέας. Τα σχέδια που γίνονται είναι σχέδια τα οποία με μελέτη πριν 25 χρόνια, γιατί χρειάζεται πριν 25 χρόνια και υπάρχει μια απόφαση να γίνει κυκλικός κόμβος. Υπάρχουν σημερινές μελέτες, ναι. Υπάρχουν οργανισμοί όπως ο ΕΤΕΚ και άλλοι οργανισμοί που εμπλέκονται στο όλο θέμα, που αντιτίθενται πάρα πολύ στο θέμα κυκλικού κόμβου σε καμιά αστική περιοχή, σε όλον τον κόσμο και Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Δεν υπάρχουν κυκλικοί κόμβοι 80 μέτρα διάμετρο. Έχουμε τους κυκλικούς κόμβους, τους παρακαπτήριους, ναι. Και είδαμε ότι μέσα σε 15 χρόνια τους καταργήσαμε, γιατί δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την όλη κατάσταση. Υπάρχουν πολλές λύσεις. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά οι ειδικοί προτείναν πολλές λύσεις για το όλο θέμα. Mm-hmm. Το άλλο θέμα το οποίο επηρεάζει είναι η καταστροφή ενός φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό θέλω να επικεντρωθούμε. Δηλαδή, τι θα σε φάει χώρο, σε εισαγωγικά, αυτός ο κυκλικός κόμβος, εάν γίνει βάσει των σχεδίων? Μέσα σε έναν χώρο ο οποίος είναι καταπράσινος. Ένας χώρος, αγαπητή Κατερία, όταν έρθετε ένα Σάββατο, μια Κυριακή, να επισκεφτείτε αυτόν τον χώρο, θα δείτε εκατοντάδες γονείς και παιδιά στο παιχνιδότοπο, στους οποίους δημιούργησε η Σχολική Εφορία Λεμεσού. Ναι. Δημιούργησε παιχνιδότοπο αμαία. Και αυτοί όλοι οι χώροι πρέπει να καταστραφούν για να κάνουμε έναν κυκλικό κόμβο, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τα επόμενα 10 χρόνια τη Λεμεσό. Καλά, ποια είναι η ανάγκη, τόσο σοβαρή ανάγκη δηλαδή, κύριε Ελλήνα? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη? Ακούστε κάτι πιο σοβαρό. Και να κλείσει έναν εμπορικό δρόμο όπως είναι η Αγίας Φυλάξεως, για να ενωθεί με την οδό Θεσσαλονίκης, η οποία κατά 70% είναι μια οικιστική περιοχή με πολυκατοικίες. Αυτά τα πράγματα δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιος τα σχεδίασε, επειδή κάποιος έπαιξε μπας σε ένα κομμάτι χαρτί, πρέπει να υλοποιηθούν, γιατί δεν θέλει να αλλάξει αποφάσεις ή δεν θέλει να βγάλει τα αποθυμένα του πάνω σε άλλα θέματα τα οποία δεν μπορεί να τα βγάλει. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν μπορεί. Υπάρχει μια μελέτη η οποία πλήρωσε ο Δήμος Λεμεσού 750.000 ευρώ, η μελέτη ΣΒΑΚ, ναι. Η οποία προνοεί την κινητικότητα μέσα στη Λεμεσό. Και αυτή η μελέτη λέει από το καφέ Πάρη και κάτω στην Αγίας Φυλάξεως δεν πρέπει να διακινούνται αυτοκίνητα, πρέπει να είναι μόνο λεωφορεία και ποδήλατα. Και δεν προτείνει κανέναν κυκλοφοριακό κόμβο. Ο κυκλοφοριακός κόμβος είναι αποτέλεσμα μελέτης πριν 25 χρόνια. Είναι αποτέλεσμα έγκρισης ενός δημοτικού συμβουλίου πριν 25 χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν πήγαινε καθόλου στο Δημοτικό Συμβούλιο οποιαδήποτε πρόταση σήμερα που μιλάμε από όλα τα κόμματα για κυκλοφοριακό κόμβο. Επίσης, τη Σχολική Εφορία Λεμεσού εκπροσωπούνται 4 κόμματα. Mm-hmm. Και τα 4 κόμματα αυτά ήταν κάθετα οι εκπροσώποι των κομμάτων στη Σχολική Εφορία και Δημοκρατικού Συναγερμού. Mm-hmm. Ήταν κάθετα ενάντια σε αυτή την απόφαση και ομόφωνα στείλαμε απάντηση στο Δήμο Λεμεσού για αυτό το θέμα. Να ρωτήσω κάτι, ο Δήμος Λεμεσού επανέφερε το θέμα? Ενώ ο Δημαρχός το έβγαλε από το συρτάρι και το έφερε. Πώς ξαναγίνεται τώρα κουβέντα για το συγκεκριμένο?
Θέλω να είμαι ειλικρινής όπως είμαι πάντα. Ναι, το, ναι, γι' αυτό στην σας πρόσκληση αυτή, στην πρόσκληση αυτή καλέστηκα τηλεφωνικά από τον Δήμαρχο Λεμεσού. Είναι φίλος μου ο Δήμαρχος Λεμεσού. Στην πρόσκληση την τηλεφωνική δεν μου είπαν ότι θα συμμετείχαν 60-70 άτομα. Και λέω έτσι αστειευόμενος, θα στείλαμε λαϊκό δικαστήριο για να καταδικάσουμε τη σχολική εφορία Λεμεσού, γιατί έχει νομικές γνωματεύσεις ότι δεν μπορεί να παραχωρήσει καταπίστευμα κληροδότημα. Θα καταδικάζαμε τη σχολική εφορία Λεμεσού γιατί δεν θέλει να καταστρέψει ένα φυσικό περιβάλλον μέσα στο κέντρο της πόλης, που οι οποιασδήποτε μελέτες σήμερα μιλούν για ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσα στην πόλη. Μάλιστα. Ξέρω. Έχετε ξαναμιλήσει μαζί με τον κύριο Νικολαίδη, ενώ είστε σε επικοινωνία μαζί του ή όχι? Ήταν η τελευταία φορά που σας κάλεσε, δεν πήγατε και αυτό ήταν? Σας είπα, η πρόσκληση ήταν τηλεφωνική και μετά όταν ήρθε γραπτή, ήρθε μία ευρίαση σκέψη. Ναι, ναι, αντιληπτό, αντιληπτό. Αντιλαμβάνεστε, εκ πείρας μου, συμμετέχω σε πολλούς οργανισμούς και συμβούλια. Μία ευρίαση σκέψη των 60 ατόμων δεν βγάζει αποτέλεσμα. Αλλά αλλού βγάζει. Υπάρχουν εκπροσώποι από κάθε φορέα. Mm-hmm. Υπάρχει τραπέζι το οποίο δεν πρέπει να είναι πάνω από 5 άτομα για να βγαίνει αποτέλεσμα σε σοβαρές αποφάσεις. Αυτόν περιμένω να προσκληθώ. Και όταν προσκληθώ, θα πω τις απόψεις μου, θα πω, περιμένω με βάση την επιστολή που πήραμε για πρόσκληση το φως των νέων δεδομένων, από τα οποία πληροφορήθηκα χθες ότι δεν υπήρξαν νέα δεδομένα στο τέλος της ημέρας της εψέσινης συνάντησης. Mm-hmm. Ήταν τα ίδια δεδομένα. Γιατί να παραστώ σε μια συνάντηση η οποία δεν θα είχε κανέναν αποτέλεσμα, ναι, το οποίο είχαμε μέχρι σήμερα. Διαφορετικό αποτέλεσμα εννοείται. Βεβαίως. Για να ακούσετε, είπε ο κύριος Νικολαίδης. Είμαι έτοιμος όταν προσκληθώ σε συνάντηση με εκπροσώπους όλων των φορέων να παραστώ, να πούμε τις απόψεις μας. Είμαι έναν άτομο το οποίο θέλω το καλό της πόλης. Και δεν είμαι ένα άτομο το οποίο αντιδρά να γίνει ένα έργο στην πόλη για το καλό της πόλης. Nice. Τώρα, όταν, ναι, πιστούμε και όταν δούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει την πόλη, θα είμαστε με τα χίλια με αυτό το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Τώρα, πριν να σας αποδεσμεύσω, κάτι άλλο που μου ήρθε τώρα να σας πω, που έχει να κάνει με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θα γίνει με τις σχολικές εφορίες? Είχαμε δει όλα τα κόμματα, είχαμε δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Έχουμε υποσχέσεις ότι θα αποσυνδεθεί σε κάποια φάση τις σχολικές εφορίες από το όλο νομοσχέδιο. Ναι. Περιμένουμε την όλη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπάρχουν τροποποιήσεις από 3-4 κόμματα ότι πρέπει να αποσυνδεθούν οι σχολικές εφορίες από τους Δήμους. Αντιλαμβάνεστε, η θέση μας είναι ξεκαθαρή. Δεν συστήνουμε και δεν συστήνεται γενικά να δημιουργούμε οργανισμούς υδροκέφαλους, οργανισμούς οι οποίοι στο τέλος της ημέρας δεν θα μπορούν να αντεπεξέλθουν στις υπηρεσίες που μπορεί να προσφερθούν και στην κοινωνία, αλλά και ειδικότερα στα σχολεία, που τα σχολεία μας είναι ζωντανοί οργανισμοί, θέλουν καθημερινότητα, θέλουν εξυπηρέτηση σε καθημερινή βάση. Ναι. Επειδή διαβάζοντας την εφημερίδα Φιλελεύθερος, κύριε Ελληνά μου, δεν ξέρω αν με ακούτε, λέει ότι σχηματίστηκε πλειοψηφία για να καταργηθούν οι σχολικές εφορίες μετά από 7 χρόνια και να μεταφερθούν οι αρμοδιότητές τους στα δημαρχεία. Είναι η πρόταση, δεν σας βλέπω, Κατερίνα. Ούτε και εγώ σας βλέπω, αλλά σας ακούω πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόταση αρχική, η οποία έχει γίνει από το Υπουργείο Εσωτερικών και έχει γίνει μετά από την παρέμβαση της Ένωσης Δήμων για το θέμα αυτό. Ήταν τα πάρε δώσε τα πολλά, τα οποία έτυχαν να είναι στο τραπέζι για να περάσει η τοπική αυτοδιοίκηση, και έπρεπε να είναι το θύμα της τοπικής αυτοδιοίκησης σχολικές εφορίες. Το θύμα, μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα καταλήξει. Κύριε Ελληνά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή